φυρτικά, φυρτικά, χτίζω βρωμηριά γαμπή, μπορώ να ουλιάστηκα. Ανοίξε με την αιμόνια μου. Εντάξει, ρε, πέντε μου, δεν είναι. Πού είναι ψάρκα, δεν μου να βρω μισήρου. Ρε αγαπή, δηλαδή έλεος, δηλαδή ας τα φιλίσκουν λίγο πριν τα πετάσουμε στην πιτρέα, είναι πλάσματα που παίρνουν τα μισά κάτω. Ωραία ρε αγαπή, να τα παίρνουν στην πενζίνα, να τους πητούν με την πιστόλα και τα βάλουν και από εμάς καλό. Πουλού βλακίες, δηλαδή, έχεις την βλακιά, τα μέτα, μέτα, αμέ. Γίνεται να τα λούνουν τα ψάρκα. Ρε αγαπή, δεν είπα να τα λούνουν ρε Φώτη, αλλά να τα φιλίσκουν είπα. Και στο κάτω-κάτω ας πηδήσουν ένα αρωματικό χώρο τα μέσα, διότι πλάσμα μου παιδί να αναπνέω τα μέσα, εφύρτηκα, εφύρτηκα. Κάμαστε ρεζίλι μπαλιά, όπου πάνε να σκάμε ρεζίλι. Τι κάνεις εγώ ρεζίλι, είναι κομπλεξικιά, δηλαδή δεν το δηλαδή έλεος δηλαδή, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μπαίνει το πλάσμα μέσα του Θεού και βρωμένα φυρτή δηλαδή, να φυρτώ, να φυρτώ, να φυρτώ, να φυρτώ, να φυρτώ, να φυρτώ, να φυρτώ. Εντάξει, μην αμέσως δίκιο. Εσύ που καταλάβεις που ψάχνεις. Φυσικά καταλαβαίνω. Ποιος καταλάβει εσύ. Γιατί αν μείνεις μόνος σου δαμέ, τσαμπάρα το σπούσε, θα σε κατακλέψω. Με παρακαλώ, τι να βάλω. Λίον αποσμητικό στα ψάρκα. Το καλαμάρι σου, φρέσκο. Ποιο φρέσκο να γίνεται, φίλε μου. Το πρωί, τα ξημερώματα μου το φέραν λόγια από την βάρκα. Ώστε, άτι. Πάρ' μας πιο κιλά, αράγαπη. Ρε αγάπη, τώρα να γίνει γέννημα το σπίτι, ρε αγάπη, να τι ανιέσαι, να πιτσικλούν τα λάθια, να γίνουν φτιάχνουν. Λάση μου, εντιαν είσαι εσύ, εσύ που ξέρεις και κάνεις το τέλεια έναν ασπρόβλαχον, να το βάλεις έτσι πας στα γάρβο, να τον κάνεις, να μουσκο να το κάνεις, που το έχω και κάνει μόνο, ρε αγάπη. Καλά ρε αγάπη, εντάξει. Μία φορά που επιθύμησα και εγώ, δηλαδή καλαμάρες στο ζωήμα μου, βγάλεις πει μούτι, με μια αντιανιά πατάτησα την κάνουμε να μπαίνει, ρε αγάπη. Εξικοσού να λείπει ρε αγάπη δηλαδή, για έναν πιάτο φαΐ να φάμε 10 λεπτά, να βρωμοκοπά το σπίτι μια εβδομάδα. Μια ανάγκη φάμε για 10 λεπτά, τώρα είναι παραπάνω ώρα ρε αγάπη. Πάντως να μας θυμηθείτε, έτσι καλαμάρι, μαλακόν και γευστό δεν ξαναφάει. Κύριε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας αφήσετε να αποφασίσουμε μόνοι μας, μην εγκατονέστε. Η ερώτηση με άντρα σου, κυρία μου, έτσι να εγκατονέστε. Όχι, είναι άντρας μου, όχι γιατί το θέλω εγώ. Ναι, τώρα δηλαδή να δούμε τον λαρκασμό του κόσμου, αν είμαστε ματερμένοι όλοι. Εγώ καλαμάρι δεν διάλυσα. Ενώ διάλυσα εγώ. Και ποιος είναι να καθαρίσει τις γερμίες που να κάνεις. Είναι να καθαρίσω εγώ. Πάντα έτσι, λαλή, και πάντα αφήνεις τα λέσχη. Έφυγε να διάλυσα η γυναίκα μου το μεσομέρι καλαμάρι. Εγώ ποιος είναι να φάμε. Αν τώρα. Άντε ρε Δανάη, δεν μπορούμε να πιάνουμε τελικά. Μούτι μας! Άτε ρε Δανάη, κανένα που μ' αρέσει να μην καλύτερα ο κόσμος, τέλειωνε! Δεν μπορώ, δεν μπορώ, ζαλίστηκα, να φερτώ. Μείνα με δαμή! Κύριε, ψήνω τζαμή, ήταν που έτοιμα να μου. Όπες. Όπες. Πόσο το κιλό? 2 ευρώ το κιλό. Ψήνω δίπλα από το εσγό, πες να μου. Μαρίου. Πόσο το κιλό? 3 ευρώ το κιλό. Ψήνω το πλακουσκιανό με το σπουστισμένο το μάτι δίπλα από τη Μαρίδα δεν μου. Έτσι πούρα. Ράγκε, ρίχνει το ψάρι, εψαρέωσαν το ψάρι, τσιλίζαν το. Δεν το ρίχνει το μάτι έτσι. Πόσο το κιλό? 5 ευρώ το κιλό, φίλε. Τι είναι τα πασορτούθια δίπλα-διπλά, δεν μπαίνει. Τι είναι αλληθρίνη. Πόσο το κιλό? 15 ευρώ το κιλό. Ολόγιο με θάλασσα. Με ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι είναι ο τζαβέ το ακρινό, το πασίν, το αναγιούμενο, δεν μπαίνει. Α, τι είναι μάλιστα. Τούτο είναι βλάχο. Που τα πιο ωραία ψάρκα έτσι κούν να είναι γιγανά ψάρκα. Βέρε μα που γίνουν καλά. Πώ να βάλω. Βάλε κιό. Και φτιάξε τη μια. Καλό φίλε μου. Κοίτα, δαμέ, ασύμια, δουν τα ψάρκα, ρε, έχουμε... Δεν είναι ζωνά θέμα, ρε, έτσι. Κοίτα, ρε, πάτε μάτια ψάρια. Κοίτα, βλακίες που κάνουν και περιμένεις να γελάσω, ρε, Φώτη. Περιμένεις να γελάσω, βλακίες. Άντε, ρε, καθίσου. Έλα, φίλε μου, 56 ευρώ. Ω, για πάρω. Ένα γάμο μου το φάει, να έτσι να φάω και βουκούς ψάρι. Ευχαριστούμε. Βάρ' μας δυο κιλά γοπές και μια χαρά γεύσατε, ναι. Και που να κάνει βλάχο είναι ένας, ο καλύτερος μας τερκούμαστε. Άγια σου. Jamaica, Jamaica. Σου πω κάτι ρε αγάπη, είμαι πολλά στενοχωρημένη. Μα γιατί μωρό μου. Τι βλέπω τα νούτα ψαρθήκια τα μέρα, τα πτώματα του σκοτωμένα τα μέρα. Ρε αγάπη μου, έτσι πάει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ρε αγάπη, σκέφτονται τούτα τα ψαρούθια ήταν ζωντανά μες στη θάλασσα και κάποιοι έξυπνοι ευρεθήκαν να τα σκοτώσουν και κάτι πιο έξυπνοι ευρεθήκαν να έρθουν να τα αγοράσουν για τα φάση. Ναι ρε μόνο, αλλά έτσι πάει. Είναι η φύση μας του. Ο κύκλος της ζωής, ο δυνατός, σκοτώνει τον αδύναμο για να επιβιώσει. Συγγνώμη, εσένα δηλαδή, σε ενοχλεί το πράγμα. Όχι. Εμένα όμως ενοχλεί με να ξέρω ότι τούτο ψάρι δαμέ είσαι κάποτε οικογένεια, είσαι φίλου, συγγενείς, αδέρφια, μάμα, παπά, γιαγιά, νούνα και βρεθήκαν κάποιοι να το σκοτώσουν ρε πόντι, όχι δηλαδή, όχι. Σαν μένα έτσι πιτακωμένο, να μπορώ το κάνω, βάλαμε μες στη φώτη, πηγαίνω να βγάλω κόπη και ας πω και το άλλο. Μπορεί να χρώστε και να το κινούσαν για να πληρώσει και να το έκλειδωσαν. Λοιπόν,
Άμα σου μιλώ έτσι σοβαρά, σε λάδι μου πελάρε, μα σπάζει μανέβρα. Αγάπη τώρα, σου ώρα που μιλά. Δηλαδή, να κάθουμε εγώ τώρα να στεναχωρκούμε για του συγγενεί που μείναν του ψαρκού πίσω να το κλέσει. Ξέρει κάτι, εάν υπήρχαν τεράστια ζώα και σκοτώνα μαζί να μα φάσουν, θα σου αρέσει. Όχι. Τούτα γιατί να είναι έτσι δηλαδή, εντά λυπούμαστε, εστενοχωρκέσαι, γιατί να συμβαίνει σε τούτους δηλαδή το πράγμα. Τι θέλεις να κάνω τώρα, να πάω να γραφτώ στην Greenpeace και να δέσω σφαλήν και να βάλω θερμόμετρα. Μπορείς σε παρακαλώ να δείξεις με άλλους τρόπους την ευαισθησία σου για τη θαλάσσια ζωή. Έβρε τρόπους ρε Φώτη μου. Φίλε μου, βάρμας 3 κιλά λιθρίνια. Που είναι τα περιοχή είναι ψαρεμένα τότε. Που την ωρόκλη. Καλά, δεν τα ρωτάς εσύ. Απέρα, κάνε τις μασκούες μας, αγάπη. Άγω, ξύζουμε μέσα και πάμε να βρούμε τους συγγενείς στο ψαρκό, να σπέσει λιπητήρι. Ρε, αγάπη, ξέρεις τι σκεφτόμαι να πιάμε. Τι, αγάπη. Θέλω να πιάμε έτσι λέει αμύδια. Άρα, αγάπη, μ' αρέσουν τα αμύδια τώρα. Γιατί, αγάπη, σας αρέσουν. Τα αμύδια, ξέρεις, δεν μπορεί. Είναι έτσι αφροδισιακά και... Παναγιά μου, πολλά... Ανέβει λίπητο σώμα, να τρέσει. Για να ανέβει εμένα λίπητο μου, να πρέπει να πιάνει μια βαρέτα. Άσε που έναν κουτσίζει το καθένα μέσα. Ρουφάει να κρίνει λίφκι. Μωρό μου, μα δεν χρειάζεται να φάεις με μια φάουσα. Έτσι, να φάεις έτσι λίγο και φτάνει, δηλαδή αρκεί. Ναι, και μην είσαι δυστυχώς. Ρε αγάπη, μα τι ξενέρωτος άντρας που είσαι, ρε αγάπη. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Θα με λαλώσω εγώ τη διεγείρωση, εσύ λαλείς μου ότι μην είσαι δυστυχώς. Ρε αγάπη, για όνομα του Θεού, πρέπει να πιάω, να φάω μύδια για να άψω, δηλαδή. Βάλε, ρε παιδί μου, λίμ ποιότητα στη ζωή σου, λίμ πολυτέλεια. Δεν χρειάζεται το η ζωή του το πράγμα. Ναι, ρε αγάπη, να πιάμε 3 κιλά μαρίδα, να τη φάμε να στο τσάσουμε και στα βάλουμε μια ταινία και καπαγιά γινόμαστε μπύραμε. Πόσα κιλά χορκάθια κουβαλάς, Χριστέ μου, πόσα! Μα γιατί είμαι χορκά τώρα, αγαπητοί, δεν είμαι πόντο, ξεχάζω τα ραλίδια μου να αγαπέζω χάκλας και ρουφομίδια εμείς. Ρε αγαπη, η ζωή θέλει λίγο παραμύθι, γε μου, θέλει λίγο παραμύθι, θέλει λίγο να σπαταλάς κάποια λεφτά, αλλά για να ζεις κάποια άλλα πράγματα, ξέρεις, έτσι, βάρτε η φαντασία σου να δουλεύει, αλλά δε, πού να κιάρεις εσύ, πού! Αλεπτό. Να μην υπονοείς ότι είμαι πιντής, ότι είμαι σπαγκοραμένος. Όχι αγάπη μου, είπα εγώ έτσι πράγμα. Λάνω το ξεκάθαρα, είσαι πιντής. Σοβαρά μιλάς τώρα. Σοβαρά μιλώ. Συγγνώμη κύριε, βάρμας 13 κλαμίδια. Παναγιά μου ρε αγάπη. Να μωρέ. Αγάπη Παναγιά μου. Παναγιά σου. Παναγιά μου, εφούντωσα μωρό μου τώρα. Άναψα. Θερμό πέρα να σβεστήραν αγάπη μου και πίτα μου τα μένα. Να αποκάτσω, πίτα μου. Αγάπη, ξέρεις κάτι, έτσι όσο περνάει η ώρα, συμπαθώ τα ψαράκια πιο πολλά. Ναι, γλυκούλη, κάθε τα... Ναι, αγάπη, εντάξει, αλλά σπου, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, γιατί έκαιψες και τεράστιες εδώ και σημεροθιά. Όχι, δε μωρό μου, δεν τα όμορφα μου, έτσι πεθαμένα, να σκεφτώ ζωντανά. Ναι, αγάπη, πάρε παράδειγμα τη μάνα σου, η μάνα σου είναι πιο όμορφη ζωντανή παρά πεθαμένη. Τι! Λέμε τώρα, λέμε, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αν πεις τι ιδέα μου ήρθε. Έμουν να δούμε. Θέλω να πιάσουμε γυάλαμε στο σπίτι μας. Τι δεν μου να κάνουμε στη γυάλαμε, ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε, να βάλουμε μέσα νερό και να θέλουμε τα ψαρούθια να μπαίνουν. Κοίτα και λέει, κοίτα και λέει, δεν θέλουμε να χάνουμε. Κοίτα και λέει, κοίτα και λέει, κοίτα και λέει, τα ψαρούθια είναι πελάς. Είναι πελάς, άλλαξε νερό, όχι τάισε, ότι βάλει φάρμακα να μην ψοφίζουν, όχι το ένα ή το άλλο, είναι πελάς, είναι πελάς. Ρε Φώτη, είναι μπέλας αγάπη, είναι πολύ χαλαρωτικό και να σου πω και κάτι, είναι μπέλας σιγά το πράγμα. Δεν σιγά το πράγμα αγάπη, εσύ μπορείς να κάνεις και όποιο γεσό σπιτιού, να βάλεις και άλλο μπέλα πάνω στο κελέ σου. Φώτη. Σαν κάνεις όσο που είναι και έξτρα έξω. Θέλω γυάλα, τέλος. Θες γυάλα. Ναι. Τι είναι τα ψάρκα να βάλεις μέσα. Αγάπη, δεν σε εξωτιάσω πάρα πολλά. Εδώ να βάλω δυο τρεις μαριδούλες και καμιά δυο γόπες. Αν δεν μου κάνω το τσεβέρο, εμένα. Τέλος σιγά, με θέλεις να μου κάνω. Τρώω μπισκότο. Και πίνω ένα ποτήρι γάλα, και χαλαρώσω και εγώ σαν άνθρωπος να κοιμηθώ. Κάπου έσκευαζα ότι όταν πίνεις ένα ποτήρι γάλα πριν κοιμηθείς, άμα είσαι σαν υπνίες, πιάνεις ο ύπνος και ξεκουράζεσαι και κοιμάσαι μια χαρά. Και ο σκεύασμα επίσης. Δεν σε πού κοιμήθηκες πριν. Τα μάτια μην μιλάς, άπεις μην ασκευάζω συγκεντρωθώ. Ρε μάνα, μόνο σου κάνω έναν καφέ να πιείς. Να μου κάνεις. Γιατί... Αν να μου κάνεις καφέ να κοιμηθώ, να μην είναι το μάτι μου πυρίλα. Όχι.
Μύθος τους, κάνουν λάθος. Έναν ποτήρι καφέ πριν τον ύπνο χαλάνε και μας. Δεν φίλοι σου είναι πολύ ξένοι. Κάθε νύχτα πριν να πέσει, πίνει έναν καφέ και κορτατζάζει. Δεν θέλω ρε φώτη καφέ. Αλλά τώρα που λαλείς, πίνει κάποιο μου ένα τσάι σπαζάν, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ. Δεν είμαι καλά. Είμαι καθόλου καλά. Όχι, είμαι καλά. Ξέρω έναν κόλπο που μου! Εγώ να τσιμηθώ, γε μου, ή εσύ! Πρέπει να περάσω το χέρι μου κάτω από το πόη μου και κουμπίσω πας το... Κατάνε, μάτα μάχες τον έγινε τώρα μου, ψήτε μπας τα καμπάρκα! Παναγιά μου, αγάπη μου, θυκεύασα κάτι στο περιοδικό. Σιγά! Είναι κάτι ασκήσεις που σε βοηθούν για την αϊπνία. Λοιπόν, ένα λεπτό και το άλλο το μπορεί. Καταραπή, καλή νύχτα. Φώτια έμεινα! Αγάπη! Ξέρεις τι γράφει δάμε. Πού να ξέρω, μωρό μου. Πού είναι τις πελάρες, είναι τ' άλλο να γράψεις τα νύχια του χρόνου χειμώνα. Όχι, 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 δοκιμάζει ξανά. Είναι τ' άλλο να γράψεις φουστάνι με τις κουρτίνες της ιδέες τους παλιές. Όχι, ξανά. Πού να ξέρω, ρε μωρό μου. Είναι τ' άλλο να συγκρίσετε τα σόφρα κατά αντρός σας μέσα στη σπάρκα. Δεν πελάρες τώρα, δεν μου γράφει, δεν διάκω. Λοιπόν. Λέει έναν άνθρωπο για τις καπνίστριες ότι σύμφωνα με έρευνα οι γυναίκες που καπνίζουν δεν κάνουν έρωτα τόσο συχνά όσο οι μη καπνίστριες. Καβάρα, δεν είμαι κοντά στο μυαλό, θέλεις την έρευνα να σου το πει. Τι? Δεν μπορεί να έχεις και πράγματα με στο στόμα σου την ίδια ώρα. Ωι, ρε. Παναγία μου, ρε μου, Παναγία μου. Επελάνες με αγάπη μου, Χριστέ μου, αντάραξες με κράγκα μου, ρε μωρό μου. Παναγία μου, ρε μωρό μου, εσύ που στον πύραυλο. Είδες να δικαιολογήσε, ρε μωρό μου. Δύο πουνιά του τείχου, ρε ρευκό, χαμένα, γεια. Έδωσες μου, πας τη κελέ, ρε μωρό μου, Παναγία μου. Η αλήθεια είμαι πολλά τυχερή. Είσαι. Ρε μου, ρε μωρό μου. Έκαμες καμιά στάση με καμιά άλλη κοπέλα μου, εν το κάμες ποτέ μαζί μου. Ναι ρε μωρό μου, πάρα πολλές. Χιλιάες. Δηλαδή. Καβάζεις παγκάτω, σελώναν, ανάποδο. Και μαζί μου γιατί δεν τα κάμες ρε φώτη ποτέ του τα ούλα. Έλαντε. Θέλω να πες μωρό μου. Ήρθα ρε μωρό μου. Και καμιά κόμενα σε θέλει μετά γιατί βάσταν πακκύρα. Και όλοι οι παρέες σου έτσι σε κάνουν παρεαμπιόν γιατί σαν σαν πακκύρο τους φτύρεις και βράσουν ψυχιάτρους. Να πίνουν σε λίμερα χάπια. Δεν τα θέλω σιό, δεν τα θέλω. Έλα, πιάστα ρούλα, πιάστα εσύ. Άρα. Και που να βρεις άρα, σύψε πιάστα. Φώτη. Φώτη. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό δεν μας απασχολούν σοβαρά ζητήματα, ρε παιδί μου. Δεν μας απασχολούν ζητήματα για την ανθρωπότητα. Τι γίνεται στον έξω κόσμο. Σαν τι ζητήματα, ρε Δανάη. Θα πιάει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ο Ξαθόν, ρε Φτιόχα, Γιάννης, τι μακριβούλια. Του τα ούλα εμπελάρες, ρε Φώτη. Εγώ μιλώ για σοβαρά ζητήματα. Γίνανε πολλά επιφανειακοί άνθρωποι. Όπως. Όπως. Ποιοι είμαστε, πού είμαστε, τι κάνουμε. Ρε Δανάη μου, για όνομα του Θεού. Είμαστε ο Φώτη και η Δανάη. Είμαστε μέσα στο κρεβάτι μας. Σε κάνουμε σεξ! Αισθάστε, α!
Μα να μου κάνω τσιμερ, δεν είμαι. Το θες του μήνα. Και για να μπορώ να μιλά. Για το αν ο εραστής σου είναι hot. Καλά ρε μωρό μου, πρέπει να κάνεις το τεστ να καταλάβεις. Αφού είναι πράγμα που μιλά από μόνο του. Έλα εγώ μαζί. Όχι, απαραίτητο. Γιατί? Εδώ ρε δεν έμπτωρα, πρέπει να κάνεις το τεστ να καταλάβεις. Είναι ξέρεις εσύ ότι είμαι λατίνος εραστής. Έλα βαζάνης που είσαι. Να κάνουμε ρε γάρε, μωρό μου. Να τη χρειαστείς για να απαντήσεις την ερώτηση 8, αγάπη μου. Άντε, κατεβάσε το εμιζόμα σου. Ρε αγάπη, θα σου πω να χαρίσω τι αγαπάς. Αφού με έφερες που με έφερες, μια μου το βγάλεις για μου από τη μούτη. Κάτσε τα μέση όπα να τελειώσουμε να φεύγουμε. Ναι, ρε αγάπη μου, λίγα μου. Να πάω κάνα καιρό να δω τίποτε και έρχομαι κι άνω σύστερα. Για να μην το θέσω τώρα. Ρε αγάπη, έχω μια πολλά καλή ιδέα. Γιατί μην δεις και τσέσαι ράμε. Θα σε περιποιηθούν, να σε κουρέψουν, μα ξένα γάλη που είναι, θα τα νιώσεις τέλεια. Παρότερα, αγάπη, τώρα έχω μπαρφέρι μου να κάνω ένα με. Παναγιά μου, Παναγιά μου, άμα να ακούω τον κύριο να γυσίλια, να ανεβαίνουν τρεις στις κεφαλές μου και πάνω και 200 χρόνων άνθρωπος, δηλαδή, έλεος. Έτσι είναι η μπαράκα, δηλαδή, θα δω και πάνω σας από ο άνθρωπος κουρεύκει και έτσι, έρθον, πού να δει, αφού έφερε καμπούρα του 200 χρόνων, έλεος, δηλαδή, αγάπη, με τσιμίδι μες αφήσεις, δηλαδή, του κουτσούχ με χμέ. Έλα σου πω, εγώ πω για 10 λεπτά, πως πας με 2-8 ευρώ μαζί με οξιούρισμα. Γεια σας! Γεια! Κύριε Δανάη, ο Τσεν σας περιμένει. Εντάξει, να πάω πες το. Ωραία, εσείς θα κουρευτείτε? Κοιτάξτε, δεν έχω κλείσει ραντεβού. Α, έχει πρόβλημα, έχω εγώ καιρό να θέλετε να σας κουρεύσω. Ναι, ναι, αλλά... Πολλά καλή ιδέα, αγάπη, α! Πολλά καλή ιδέα. Πράγμα, ήθελα να κουρευτώ γιατί ακριβώς είμαι μόνο εδώ πίσω και τρώμε αυτιά μου πίσω. Οπότε είναι καλή ευκαιρία τώρα. Επειδή μια τσετσάτη ζωή, ήθελα να κουρευτώ. Μια τσετσάτη. Ναι. Ωραία, μπορείτε να περάσετε μαζί μου στο λουστήρα, να σας λουσώ τα μαλλιά σας, να σας κάνω έναν καλό μασάζ και μετά να σας πω. Εντάξει, νομίζω ότι. Το σαμπού τούτο δεν είναι μόνο καλό για τα μαλλιά, αλλά είναι έτσι πάρα πολλά χαλαρωτικό. Ναι, εγώ δεν το ξαναγεννήθηκα. Ναι, ναι. Δερά πολλά ανεργά στην τρίχα, μην κάνει πιο υγιή και πιο λαμπερή. Όμως τώρα θέλω να μου χαλαρώσεις λίγο. Όχι, προκειμένου να γίνει η ρίζα μου και τρίχα μου λαμπερή και υγιή. Χαλαρώσου. Ναι. Χαλάρωσε, με μιλάς. Έγινε. Μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ. Oh. Εξαιρετικά. Ωχ, Παναγία, Παναγία, αμάνα, ωχ, πολλά ωραίο μάλλον, είναι απίστευτο το μασάζ, δηλαδή πρέπει να το καθιερώσω, να το κάνουμε συνέχεια, γιατί, ωχ, μα ξέρεις πόσο με ανακουφίζει, μαγάρι να, μπορείς να φανταστείς, και εντάξει, δεν θέλω να γίνω, απλώς, καμιδέτο με έναν τρόπο έτσι, πώς να σας το περιγράψω, πολλά, έτσι, αισθησιακό. Τούτο είναι άλλο και εγώ το φίλο μου, αλλά με αφήνει να το κάνω. Α, Παναγιά! Έλα, πελά με δεις. Μα ακούμε να σκέψε, ρε αγάπη. Μα να μπούλα, ρε, από χασβήρα να δικιώσαμε. Μα κουρέψε, ρε, τα. Ναι, γιατί είναι ωραία. Ναι, τι να σου πω, εξαιρετικά. Άμα να κουρευτεί ο πλάσμα, να το θαλάσσει. Ναι, βέβαια. Όχι, λαλείς να περιπέζω στο γραφείο. Μα γιατί να σας περιπέζουν, καλέ. Όχι, λέω τώρα, θα πούν να πάω και να με δω έτσι φρέσκο κουρεμένο, να πω, α. Όχι, έτσι θα πούν, απλά εσείς να το συνηθίσετε ακόμα. Κάτσε λίγο να, ακόμα να το συνηθίσεις και να είναι όλα εντάξει. Ναι, α. Ναι. Όχι, ξέρεις κάτι, τελικά το κούρεμα θα το υιοθετήσω. Να κουρεύουμε έτσι σχέδιο. Ρε, αγάπη. Ναι. Θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Να μην έγκαμψε. Να την πέψεις του κυρίου Αγισίλαου, γιατί έτσι να πιερώνουμε 55 ευρώ κάθε φορά που να σε κλαδεύκουμε ένα κουρί. Να στο κάνει ο κύριος Αγισίλας. Πότι μου,
Εσύ αγαπάς με πάντα έτσι όπως είμαι. Αγαπώ σε αγαπή μου. Αγαπάς με, δεν πάντα να με αγαπάς, ναι. Αγαπή, μιλήσα τώρα με τον όνομα των γιατρών και αποφάσισα να βάλω σιδεράκια. Στα 35 σου. Φώτη, 30 είσαι από τα κουτσό. Έλα ρε αγαπή, να κολλήσουμε για 5 χρόνια. Γιατί να βάλεις σιδεράκια. Ρε αγάπη, έτσι στη διάφορα. Αφού του δάμε στα εγκαίνω στα διάφορα, στα τα βίσα, έχει διάφορα, λέει στα τα βίσα, δεν ξέρει τα. Ναι, έχεις δίκιο τώρα, τα είδα, αλλά δεν τα είχα προσέξει όμως. Ρε αγάπη, δεν τα είχα προσέξει, άρα δεν φαίνονται. Όχι, όχι, Δανάη μου, τώρα που το λαλείς, φαίνονται πάρα πολλά εντονότιες ζαβάω, αγάπη. Τώρα μόνο του το θόρισε, ναι, μόνο του το θόρισε πάνω μου. Μην τους ακούεις, μην τους ακούεις. Δηλαδή, εμένα αρέσκουν τα δόντια σου πες ζαβά, λίγο. Είναι χαριδωμένα, αγαπητοί. Θέλω δόντια ζαβά. Θέλω δόντια ζαβά να κάτσεις τώρα το σειρματόπλεγμα μέσα στα δόντια σου. Για να μάθω, για αυτό το δόντια από είναι έτσι. Φώτη, η Δανάη σου δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εντάξει. Μα ρε κουμπάρε, εσύ το κάνει τηλέφωνο το γιατρό σου και έπεισε να βάλει σε δράκια να συνάξει λίρε. Σταμάτα ρε φωτιά. Είναι έτσι τα πράγματα. Όταν τα δόντια δεν είναι ίσα, έχει επίπτωση στο μάσημα των τροφών και μετά στην πέψη. Αγάπη, με την αμάσα στα φαγιά, καταπίνε τα. Λοιπόν, σταμάτα γιατί ο Τέντης έχει απόλυτο δίκαιο. Λοιπόν, θα πάω να κάνω τα δόντια μου και θα σου ζητήσω λαρκασμό. Εντάξει, με να μου ζητήσει το λαρκασμό, με να μου στείλει το λαρκασμό. Τι εννοείς. Ποιος είναι να πληρώσει φόντο λαρκασμό. Α, βάλεις τον παράδο, ενώ χωρίγω. Τρίψε, ζηρίσε, έκαμε τα παλόνια το χρυσά. Μα δεν μου κάνει αυτό. Κύριε Ρέσο. Δανάη, κορή, έμαθες τα νέα για την τασούλα την προηγητώνισσα σου. Όχι, δεν μου γίνε. Ανακοίνωσε της ο γιος της ότι είναι γκέι. Άτε ρε. Έτσι δεν σου αντέδρασε. Α, ενθουσιάστηκε, λαλό σου. Αφού για να καταλάβεις, γύρισε και είπε ευτυχώς που υπάρχει ένας άνθρωπος να πηγαίνουμε μαζί shopping. Τέλειο! Ναι. Μου, άντρας ο Ούρκαρος, πώς το έπειρε. Δεν τον εσυνά, φιλενάδα, δεν τον εσυνά. Στην αρχή νουλή έτσι αντιδρούν. Ναι. Ναι, μου είσαι κομμωδές, δηλαδή έχω δει σχεδίγιο ο κόσμος, α. Κουτσομπολιό, μάλλον το κουτσομπολιό κάνει. Φώτη! Γιατί, αν κάποιος μας πει κάτι εμπιστευτικό, δεν ξέραμε το, αλλά μας πει ένα μυστικό. Και αν μας πει ότι μυστικό, γιατί να μην το πούμε. Μπράβο, αγάπη, έχει δίκιο ο Τέτ. Να δούμε έναν πουλαλό μπίζο που βράζει στρέδα να γεμάνει. Ποτέ δεν είπα ότι τις πρώτες δύο φορές που κάνετε σεξ με τη Δανάη, δεν είσαι οργασμό. Πε αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Α, τι ρε αγάπη, το ξέρεις. Α, όχι αγάπη, στο λόγο μου δεν μου είπε τίποτε ο Τέν. Ούτε εμένα η Δανάη. Τέλος πάντων, για μένα ρίπηθηκε τώρα που μου μειώσε το μισθό μου, έτσι έφκανε τα πέρα. Ας είναι καλά το μωρό μου, το μωρό μου που μου τα πληρώνει όλα, αγάπη φίλη. Τώρα να σε ψεκάσει, δεν είναι. Αγάπη μου! Δανάη, έτσι έμεινες έγκυος ακόμα, α? Όχι, ρε. Συνεχίζετε όμως τις προσπάθειες, ναι. Ναι, βέβαια. Δανάη μου όμως γιατί, αφού είσαι και δυο τόσο ονειγείς και το σπέρμα του Φώτη είναι δυνατόν, όπως μας είπες. Ξέρω ρε αγάπη, γιατί ρε αγάπη. Δεν είναι αγγέλα, εσύ το κόσμο μου λέτε μου κάνουν σώμα μες στο κρεβάτι μας. Όχι, είμαι στα λαλίουλα. Ωραία, πέτσι να ρωτήσω, μην ακούς πελάτες τώρα, κύριε λέει σου. Δανάη. Ναι, μάνα. Η φιλανάδο του παπά του Φώτη, τελειώσε τη σχολή. Τη σχολή. Τη σχολή λες τη δικής. Α, ναι, αγάπη, τελειώσε. Ένα απίστευτο πάντως. Να μου κάνουν μια κορούα 23 χρόνων με έναν άνθρωπο τόσο χρόνο. Μα πόσο χρόνο είναι ο παπάς του Φώτη? 300! 60 και... να σου πω, για τα λεφτά του νομίζω μαζί του. Είπαμε ότι βασκέται ο παπάς του Φώτη, ναι. Έτσι μας είπε η Δανάη. Δανάη. Τέντ μου, άντε αγάπη μου, και πρέπει να πάμε και σπίτι να κάνουμε και άλλες δουλειές. Τέντ, βιαζόμαστε να πάμε σπίτι να κάνουμε δουλειές, άντε. Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Α, ναι, εσύ 12 ο μήνας. Η Δανάη μας εσύ ορεξία. Ξέρετε, εμένα ο κύκλος μου πάει... 33 μέρες.